Τρέχουν να προλάβουν οι συνταξιούχοι για να υποβάλουν την αίτηση στον ΕΦΚΑ που αφορά μειώσει που έχουν εφαρμοστεί σε κύριε ή επικουρικέ συντάξει μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη που δικαίωσε συνταξιούχο. Ε, Βλέποντα ο ΕΦΚΑ ότι αδύνατη να του ξεπηρετήσει όλου, δημιούργησε ε, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, στον ΕΦΚΑ δηλαδή, ε, μια φόρμα υποβολή τη αίτηση ηλεκτρονικά. Ε, η κωδική του τάξη είναι αυτή που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους συνταξιούχους για να μπουν στην ε, διεύθυνση την ηλεκτρονική του ΕΦΚΑ και να υποβάλουν. Την, επιστροφ... την, αίτηση επιστροφή. Η υποβολή τη αίτηση είναι μέχρι και το τέλο Οκτωβρίου. Αν και ο Υφυπουργό Κοινωνική Ασφάλιση Τάσο Πετρόπουλο έσπευσε να δηλώσει σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι δεν χρειάζεται να σπέβδουν οι συνταξιούχοι ούτε με αιτήσει ούτε με αγωγέ, γιατί οι αποφάσει που θα ληφθούν θα είναι δεσμευτικέ προ όλου. Την ίδια ώρα πάντω, βαρύ υπολογίζεται το κόστο για τον κρατικό προπολογισμό. Το συνολικό κόστο για τι επιστροφέ αυτέ αρχί... να έρχεται περίπου στα 8,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό ε, που ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.